Η αξιοποίηση του όρου Σπαγκαίου θα βρεθεί στο επικέντρο ημερίδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί στην Ελευθερούπολη, στο Αμφιθέατρο της Δημοκρατίας, παρουσία όλων των εμπλεκομένων τοπικών φορέων. Στόχος της ημερίδας αυτής θα είναι η έναρξη διαβούλευσης για την όσο το δυνατό καλύτερη προετοιμασία των φορέων εν ώψη της νέας προγραμματικής περίοδου 2014-2020, από όπου και μπορούν να αντληθούν πόροι. Στο θέμα της αυριανής ημερίδας αναφέρθηκε ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Γιώργος Γερομάρκος, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησε το πρωί στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Όλοι μας μιλούσαμε για την αξιοποίηση, ανάπτυξη του Παγκαίου και πιστεύαμε, αλλά και πιστεύουμε, ότι μπορεί να παίξει ένα σημαντικότατο ρόλο στην γενικότερη τουριστική ανάπτυξη και ειδικότερα στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Δεν είναι η ώρα να δούμε στο παρελθόν κάνοντας κριτική. Σαφέστατα έγιναν αρκετές προσπάθειες, άλλες απέδωσαν λιγότερο, άλλες περισσότερο, αλλά πλέον είμαστε σε μια πραγματικότητα όπου πιστεύουμε υπάρχει μια στασιμότητα και αν θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτή πρέπει συντονισμένα όλη η τοπική κοινωνία, όλοι οι φορείς, να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε και ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουμε ώστε επιτέλους αυτό που όλοι μας θέλουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να πάρει σάρκα και οστά. Μιλούμε για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Δεν είναι μόνο ο ήλιος και θάλασσα, αν και βέβαια αυτό κυριαρχεί. Πολλοί μιλούν ότι δεν υπάρχει ένα όραμα. Το όραμα υπάρχει και θα σας το περιγράψω σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μιλούμε για ένα τόξο που μπορούμε να δημιουργήσουμε στην περιοχή μας, το οποίο θα ξεκινάει από την Καβάλα και θα καταλήγει στην Καβάλα, περιέχοντας πάρα πολλές δραστηριότητες εκτός από το ήλιος και θάλασσα. Σκεφτείτε για έναν επισκέπτη που έρθει στην Καβάλα τι επιλογές μπορεί να έχει όταν εκτός από την πόλη μας μπορεί στη συνέχεια, θα μπορεί μάλλον συνέχεια να επισκέπτεται τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, τα Λασπόλουτρα, το βαπτιστήρι της Λιδίας στα βήματα του Αποστόλου Παύλου, στη συνέχεια να έχει ως προορισμό το Παγκαίο με όλα όσα μπορούν να γίνουν εκεί, στη συνέχεια μην ξεχνάτε ότι σε μικρό χρονικό διάστημα θα υπάρχει η τεχνητή λίμνη του φράγματος του Μαρμαρά. Μην ξεχνάτε ότι είναι σε εξέλιξη η επένδυση των λουτρών των Ελευθερών, καταλήγοντας έτσι, όπως περιγράφω αυτή τη διαδρομή, και πάλι στις παραλίες της περιφερειακής ενότητας Καβάλας, εν ώψη της νέας προγραμματικής περίοδου και εν ώψη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα τρέξουν από εδώ και πέρα, ξεκινούμε μια διαβούλευση με όλους τους φορείς με στόχο την καλύτερη προετοιμασία για την αξιοποίηση του Παγκαίου. Αύριο λοιπόν στην Ελευθερούπολη στις 10 το πρωί στο Αμφιθέατρο της Δημοκρατίας έχουμε καλέσει όλους τους τοπικούς φορείς, τους αυτοδιοικητικούς, προέδρους πολιτιστικών συλλόγων, αθλητικών συλλόγων και γενικότερα όλη την τοπική κοινωνία. Στην ουσία θα είναι μια ημερίδα όπου θα περιγράψουμε ποια είναι η κατάσταση. Θέλουμε όλοι να γνωρίζουν πού ακριβώς βρίσκεται αυτό το εγχείρημα της αξιοποίησης του Παγκαίου.